Αφού ο Δημήτρη Δανίκα ήρθε εδώ, αναστάτωσε όλη την εκπομπή γιατί είναι σαν μικρό παιδί να τον έχει εδώ. Έλαμε. Είναι υπερκινητικό. Μα είπε και μια καλή κουβέντα στο break. <laughs> Δεν θα πω την καλή κουβέντα που είπε. Συζητάγαμε για σινεμά. Έλεγε λοιπόν ότι είμαστε σε μια φάση, είμαστε σε μια φάση όπου θα βραβευθεί κάποιο ο οποίο ανοίξει μια μειονότητα. Δίνεται ιδιαίτερη ε, σημασία σε αυτό κάποιο ο οποίο είναι Αφροαμερικάνο. Ε, ε, οποίος... Όποιος... Πολλοί πολύ Αφροαμερικάνοι έχουν βρεβευτεί τα τελευταία ναι. χρόνια. Όχι, λέω Άλλη, αν, ότι... αν, είναι λόγο αυτό για να. Κινέζοι ναι. βραβεύονται, Κορεάτε είχαν ναι. βρεβευτεί. Επειδή οι ταινίε του και το έργο του είναι καλό, επειδή προωθείται με την καλή έννοια ενδεχομένω. Θα σου απαντήσω σε αυτό, αν με αφήσει να σου απαντήσω γιατί. Το αν με να απαντήσω τόση ώρα. Όχι, έχω απορία. Το Hollywood ναι. είναι χρήμα. Mm -hmm. Money. Ναι. Γιατί το Χόλιγου τσακώθηκε με τον Τραμπ, έγινε πόλεμο τότε. Δεν ξέρω, Δεν πες. γιατί με τι κουταμάρε που έλεγε ο Τραμπ εναντίον τη Κίνα, του έκοβε στο Χόλιγουτ ένα πληθυσμό τεράστιο και τεράστιε προοπτικέ συνεργασίε με του Κινέζου. Mm -hmm. Πολλέ ταινίε αμερικανικέ γυρίστηκαν σε συνεργασία με του Κινέζου. No. λέει εδώ πέρα αυτή είναι 500 εκατομμύρια άνθρωποι να δουν μια ταινία μα. Έχουμε βγάλει σκασμό λεφτά. No. Τι λέει αυτό ο ηλίθιο εκεί πέρα τώρα. Αυτό είναι βλάκα τελείω. Mm -hmm. Αυτό μάλιστα ο Τραμπ είχε φτάσει στο σημείο να βρει, να υποβιβάσει πιαν τώρα τη θεάτη μεγάλη, τη Μέρλι. Στριπ. Mm -hmm. Λέει, Πια είναι αυτή, λέει, Μια μέτρη εθωπίωση. Γιατί να Αν κάνει μια τέτοια δυνατή. επίθεση αυτό, Στο πλαίσιο τη αντισηστημικότητα και δεν καταλαβαίνω τίποτα και θα πω τη χοντράδα μου. Έχετε ε, να πει σκέφτομαι. τη χοντράδα του και επίθεση του κάνανε πόλεμο όλοι οι κυβερνοί. Τον βρίζανε. Mm -hmm. Ο Ντενίρο να τη στη έχει πει αυτόν. Όλοι του έχουν πει Ο Ντενίρο okay. νομίζω το έλεγε ότι είναι σκύλο. Ναι, κάτι Τον είχε πει σκύλο. Ναι, γιατί χάνανε λεφτά, πολλά λεφτά παραγωγή. Πάρα πολλά λεφτά. Mm -hmm. Λοιπόν, η παγκοσμιοποίηση επομένω ναι. που λέγαμε πριν, η Κορέα, δηλαδή σήμερα, παλιότερα τα χρήματα πράξη των ταινιών, των αμερικανικών ταινιών, ε, ήταν η εξή αναλογία, ήταν περίπου 70-30. 60-70-30. 70 δηλαδή από την Αμερική μέσα, ναι. από τις έθνες τη δικέ του 60, και 40-30 από τον υπόλοιπο κόσμο. Από όλο τον υπόλοιπο Τώρα κόσμο. Τώρα έχει αλλάξει τελείω αυτό. Mm -hmm. Είναι περισσότερο. Ε, είναι 50-50 ή 60-40. Ξέρετε από την ταινία. Υπάρχουν mm -hmm. ταινίε αμερικανικέ που κάνουν περισσότερα χρήματα στο εξωτερικό. Mm -hmm. Μέσω πράξη. Είμαστε σε μια φάση. Οι φάσι... Αμερικανοί, okay. να σου πω, τι, να ξέρω, τι γίνεται. Οι yeah. Αμερικανοί. Ναι. Yeah. Το κοινό το αμερικανικό, ο μέσο όρο είναι χαμηλό. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν είναι ούτε η Νέα όμως... Υόρκη ούτε το... το Σαν Φρανσίσκο. Μπράβο, ναι. Όμω, όμω. Περίμενε, όμω. Με τώρα τα λέμε τώρα. τώρα, τώρα, yeah. τώρα, τώρα okay. ναι. Τα εισιτήρια από πού βγαίνουν. Από τα μπλοκάρια. Ποιε χώρε κάνουν πολλά εισιτήρια. Η Αμερική και η Γαλλία. Οι Γάλλοι κάνουν πολλέ. Ναι. Ο Γάλλο πηγαίνει τέσσερι φορέ σινεμά το χρόνο, μέσον όρο. Mm -hmm. Ο Έλληνα πάει γονεί. Είναι πολύ αυτό. Στην Ελλάδα θα πάει μια φορά και αν θα πάει. Α. Να καταλάβει τη διαφορά τώρα. Μια ευτυχισμένη εβδομάδα. Πάω τέσσερι φορέ την εβδομάδα, αν μπορώ σινεμά. Ναι, εσύ. Λοιπόν, τι πάνε πολύ σινεμά, και μίλησαμε γι' αυτό. Ποια είναι η αναλογία γυναίκα-άντρα. Α, για πέσει. Εφτά με τρει. Περίπου. Εφτά γυναίκε, τρει άντρε. Δηλαδή, η τέχνη. Να πιω λίγο νεράκι. Να πιω όσο νεράκι θέλει. Ναι, να η τέχνη είναι δηλαδή. κάτι και μάλιστα θα σου πω ότι στο 7-3 που λε, πολλέ φορέ οι άντρε δεν πηγαίνουν και συνειδητά. Του έχει σύρει η γυναίκα Άκριβο. στο σινεμά. Δηλαδή δεν είναι τόσο ενεργή. Και φέατες. στο θέατρο το ίδιο συμβαίνει. Ναι. Και στι εκθέσει. Mm -hmm. Και στο βιβλίο. Δηλαδή η γυναίκα είναι ο πιλότο. Είναι ο χρηματοδότη mm -hmm. τη τέχνη. Γιατί είναι η γυναίκα χρηματοδότηση. τη τέχνη, σου κάνω μια ερώτηση. Κάνουμε με ωραία αυτό που κάνουμε. Γιατί είναι πιο ευαίσθητη, γιατί ασχολείται με αυτό. Και η αλήθεια είναι, επειδή έχει μάθει και να έχει αυτόν τον ρόλο, εντάξει, μην τα κάνουμε όλα τόσο. Ωραία, όχι, 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 δεν είναι αυτό που λέει. Γιατί, σκέψτε το λίγο, Γιατί. Γιατί η γυναίκα ψάχνεται. Ψάχνεται. Ο άντρα δεν ψάχνεται. Η γυναίκα αυτοαναλύεται, αναζητεί. Mm -hmm. Η γυναίκα, όπω έλεγε, <coughs> <coughs> έλεγε ο Σκάλμπη, γυναίκα. Τη γυναίκα λέει, δεν να την καταλάβει, την mm -hmm. αγαπά. Mm -hmm. Λοιπόν, άλλα σκέφτεται, άλλα θέλει, άλλα λέει, άλλα κάνει. Σημαίνει ότι είναι ένα λαβύρινθο. Αυτή είναι η γοητεία, κατά τη γνώμη mm -hmm. Η γοητεία τη, μεγάλη γοητεία. Ενώ ο άντρα είναι πιο ευθύ, δεν το λέω με την καλή έννοια, δεν προβλέψιμο. Mm -hmm. Ο άντρα θα μιλήσει από... από την εμπειρία μου. Mm -hmm. Μιλάει για την πολιτική ή το ποδόσφαιρο. Mm -hmm και μια ωραία γυναίκα που θα περάσει. Είναι. ναι. Αυτό. Τελειώνει η συζήτηση εκεί πέρα. Πολιτική και ποδόσφαιρο. Αυτό είναι όλο. Ενώ η γυναίκα θα μιλήσει για την ψυχολογία, για τι ερωτικέ σχέσει, έχει αναγωνία, αν η σχέση πάει καλά ή όχι. Το ψάχνει πολύ. Το ότι είναι ο... Πιο... πολύ ψαγμένο άτομο η οχι το ψαχνει πολυ ειναι πολυ ψαγμενο ατομο η γυναικα γι αυτό λέω ότι είναι πιο, περισ... πιο ψαγμένο άτομο. Πολύ πιο ψαγμένο. Ε, το... Μακράν των τον, μακράν τον Το ότι είχε αυτά τα ενδιαφέροντα, το σινεμά, την τέχνη και την πολιτική, ναι. σε βοήθησε στι σχέσει με τι γυναίκε. Πάρα πολύ. Καταρχήν με βοήθησε πάρα πολύ το σινεμά με την πολιτική. Mm -hmm. Είναι στην Ναι. Μπορεί να διαβάσει την πολιτική, με βλέποντα σινεμά και διαβάζοντα βιβλία. Mm -hmm. Ενώ όλοι αυτοί οι περισσότεροι απρόσωποι, εκπρόσωποι που λέει ο Σαββόπουλο, δεν έχει και δεν τι να Αρκετοί από αυτού. Το έχει καταλάβει νομίζω κι εσύ αυτό έτσι. Πώ είναι μια μέρα όταν πηγαίνει να δει ταινίε. Ε, ε, Ξέρει, πρέπει να σου πω ότι μέσα στο μυαλό μου πιστεύω ότι το να είσαι κριτικό κινηματογράφο είναι από τι πιο ωραίε δουλειέ στον κόσμο. Ναι. Ε, Πα βλέπει ταινίε το πρωί. Πώ το βλέπει, Ωραία. Κάνεις. Σήμερα το πρωί είδα δύο ταινίε. Ε. Ε, μ' άρεσε να βλέπει ταινίε. Αυτό σημαίνει ότι βλέπει από την πιο ωραία ταινία. Ναι, ναι βλέπει από τι ταινίε όλε. Και βλέπει και παιδικέ ταινίε, α πούμε. Βέβαια. Μερικέ παιδικέ είναι ε. καταπληκτικέ. Mm -hmm. Οπότε. Υπο... Εγώ απεσιόδοξο δεν είναι καταπληκτική ταινία. Καλά, δεν το συζητώ. Hey. Εκπληκτική. Και μάλιστα νομίζω και θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Ότι πολλέ ταινίε παιδικέ, τι βλέπω επειδή έχω δύο παιδιά. Έχουν μέσα κομμάτια ή σκηνέ η αστεία που απευθύνεται ξεκάθαρα στου γονεί. Ναι. Έτσι δεν είναι. Και στου δύο. Που είναι τελείω μεγαλίστικα. Ναι. Δηλαδή, δηλαδή, δεν μπορεί τώρα αυτό να το έχουν κάνει αυτό για το παιδί. Γιατί πολλέ φορέ είναι πιο έξυπνο από του γονεί Αυτό Παιδιά είναι πιο έξυπνο. Αυτό να είναι μεγάλη γονείς. αλήθεια. Γιατί είναι πολύ... Έχουν μια ευθύτητα mm -hmm. και μια ειλικρίνεια. Δεν έχουν. Ξηστανται... Να πάνε έτσι πλαγίω, πανευθείω. Το σινεμά τι φάση περνάει, Περνάει μια φάση εμπορικότητα ή ποιότητα. Ε, ωραία ερώτηση αυτή. αυτή και, Σε ευχαριστώ μ, πάρα ψάξιμα, πολύ. Ψάξιμο αυτό. Δεύτερη καλή κουβέντα που μου είπε σήμερα. Σου είπε πολύ καλέ κουβέντε. Αν και μου άρεσαν πολύ τα παπούτσια αυτά που φορά στο Ζενερίκ. Οκ, okay, θα τα ξαναβάλω. Αυτά δεν μπορεί να φορά θα Πολύ, ναι, πολύ ωραία παπούτσια αυτά. Ωραία εγώ αυτή. Για <laughs> πε. <laughs> 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 λοιπόν, ε, το Χόλιγου τώρα, επειδή λοιπόν. Ναι. Ξαναγυρίζω στο Χόλιγου. Επειδή αυτέ τι ταινίε κάνουν εισιτήρια στην Ευρώπη, mm πολλέ ταινίε. Το Τάρλο, χάρη. Δεν είναι μια κλασική τυπική Αμερικανική ταινία. Μάλλον ευρωπαϊκή είναι. Τώρα, Νόμιζα ότι είναι ευρωπαϊκή, να σου πω. Ενώ δεν είναι ευρωπαϊκή. Λοιπόν, ναι. πρόκειται τώρα. Ποιε είναι οι αρετέ αυτέ τι ταινίε. Ναι. Πρώτα απ' όλα Ενώ είναι μια ταινία για τη μουσική, αυτή ναι. είναι η Διευθυντή Μάστρο, έχει λίγη μουσική. Να πούμε ότι είναι μια ταινία φετινή με την Κέιτ Μπλάντσετ. Blanchett... Είναι διευθύντρια ορχήστρα. Αυτό είναι ένα. Είναι βασισμ... βασισμένο ο ρόλο σε υπαρκτό πρόσωπο. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αυτό το πρόσωπο. Η Λίπη Αρτάρ δεν υπάρχει. Okay. Αλλά αναφέρεται σε πρόσωπο όμω. Αναφέρεται αδερκό, σε θα πρόσωπο. Έλεγα. Ωραία. Θα έλεγα ότι είναι το flip side του Κάραγιαν. Okay. Το flip side. Το, η, η άλλη εκδοχή η του, αλληλή, ο, του Κάραγιαν. Η άλλη ναι, ναι. okay. Αυτή είναι με τον Μάλερ, ο Κάραγιαν ήταν το με τον Okay. Ο Μάλερ είναι η θλίψη των δυτικών, του δυτικού πολιτισμού. Mm -hmm. Τον είχε βάλει, είχε βάλει τη μουσική του, την πέμπτη νομίζω, συμφωνία του. Που παίζει και στην Δενετία. στο θάνατο στη Βενετία. Εκεί το έβαλε, Λοιπόν, η ταινία είναι σκοτεινή. Ναι. Δηλαδή η μουσική τη πια είναι. Η μουσική είναι ενσωματωμένη στα κύτταρα τη ταινία. Δεν είναι το μουσικό μοτίβο, mm -hmm. δεν είναι συμφωνική η συμφωνική μουσική. Είναι αυτή η περίεργη η θόρυβη που ακούει αυτή. Τι είναι αυτή η περίεργη. Είναι θρίλερ το τάρ, θα το χαρακτήριζε. Γιατί κάποιοι θα πάνε να δουν την ταινία επειδή τη συζητάμε τόσο πολύ. Θα έλεγε ότι είναι θρίλερ. Είναι. Κατά μία είναι θρύλερ. Το μ' άρεσε που είπε. Και αυτό μ' που είπε τώρα. Ναι. Το είχα σκεφτεί αυτό. Εσύ πώ την είχε χαρακτηρίσει την ταινία. Δεν, είχο, βάζα δεν δεν κανένα χαρακτηρισμό. Ναι. Τι χαρά να μου Παρξιακή είναι και μιλάει για τον καθένα, βέβαια. Πρόκειται επίση για μια ταινία που. Για σένα. Αμερικ... Για σένα μιλάει. Αμερικάνοι... για σένα και για μένα μιλάει. Δηλαδή, σου λέει, τι λέει η ταινία, Ότι όσο ανεβαίνει mm -hmm. και νομίζει ότι είσαι κυρίαρχο και ότι, πώ τα λένε, ορίζει τα πάντα, μπορεί να του χειραγωγήσει. Όσο ανεβαίνει, όσο κατεβαίνει. Ανυλικιστήρα. Επί... 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 Και λέει επίση κάτι άλλο. Το κάτσε κάτω. αυτοί outdoor. δίπλα σου, ναι. όταν του χειραγωγεί, κάποια στιγμή θα ξεσπάσουν, θα σε εκπνίξουν. Λέει και ένα τρίτο επίπεδο. Ότι πολλά από αυτά που λέει αυτή. Ναι. Όπω μιλάει στον μαθητή τη, ένα ηλίθιο εκεί πέρα, βλάκα, που ακούει μουσική από το YouTube. Του λέει ρε, βλάκα, του... δεν μπορεί να, <συνήθως> να ακούσει YouTube. Έχει του... δίκιο σε πολλά πράγματα. Που μιλάει εναντίον τη πολιτική ορθότητα. στην ουσία. Ναι. Η ταινία... την, προ... την εγκαταλείπουν όλοι, και όχι μόνο την εγκαταλείπουν και την, προ... την, προ... την προδίδουν. Την καρθώ. Αλλά μην κάνει. Μη σποϊλάρει. Ε, να πούμε ότι είναι μια ταινία η οποία έχει να κάνει και με την κουλτούρα τη ακύρωση. Που υπάρχει πολύ έντονα. Τι εννοείς. Η α, κουλτούρα τη ακύρωση. ότι κάτι το έκανε... διάβασε αυτό, δικό Κάτι έκανε στραβά. Όχι, δεν είναι δικό μου. Είναι η εντύπωση. Ξέρει, οι Αμερικάνοι έχουν πει για την ταινία ότι είναι horror. Και ότι έχει να κάνει με την ε, κουλτούρα τη ακύρωση. Ότι έχει να κάνει με το ότι αν κάτι κάνει στραβάκι σε δημόσιο πρόσωπο. Κάτι που, που αυτή τη στιγμή είναι μια μ, μ, πολύ ε, μεγάλη πραγματικότητα. Δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να πούνε: Η Νέγκα είπε αυτό, δεν την ξαναβλέπουμε ποτέ, δεν την ακούμε. Ο Δανίκα έκανε αυτό, δεν την ξαναβλέπουμε. Δηλαδή ότι μπορεί να καταστραφεί πλέον από τα social media μέσα σε μια μέρα. Από μια δήλωση που μπορεί να σου έχει αποδοθεί, ενώ δεν είναι πραγματική. Ωραία. Αυτό είναι ένα, ένα μέρο. Δεν είναι το όλο τη ταινία. Προσπαθώ να σου πω ότι το όλο τη ταινία είναι πολλά πράγματα μαζί. Mm -hmm. Όπω αυτό που σου είπα πριν, mm -hmm. η Γιάννοδο και Κάδοδο. Mm -hmm. Είναι και αυτό που είπε εσύ. Mm -hmm. Είναι και το γεγονό ότι δεν χειράγω. Γιατί αυτή χαίρεται το... την το. Την... Τη γυναίκα τη. Τη σύντροφό τη, γιατί είναι γκέι η Τάρ, ή αυτή η ροή Είναι τα. μια λεπτομέρεια τώρα. Δεν βλέπουμε ποτέ μια σεξουαλική σχέση μεταξύ του. Mm -hmm. Δεν υπάρχει κρεβάτι σε αυτήν την ταινία. Mm -hmm. ναι. Γυμνό, τίποτα, απολύτω δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει. Είναι μια ταινία εντυ... που σου αφήνει εντυπώσει για το τι συμβαίνει, έτσι δεν είναι. Εντυπώσει, σου αφήνει. Όχι. Οι εκκρεμότητε που έλεγα πριν. Αυτέ είναι οι εκκρεμότητε. Ποιε είναι οι εκκρεμότητε τώρα, έχει κάνει ερώτα με τη Ρωσίδα. Σκέψου μια σκηνή τώρα. Μιλάμε για ταινία, δεν την έχουν δει οι άλλοι ναι. άνθρωποι. Όχι, Τέλος λέω πάνω. ένα πράγμα που ίσω βοηθήσει το θεατή. Τον... Το ποιο. Ότι ο σκηνοθέτη μπορεί να σου αποκαλύψει το χαρακτήρα ενό ανθρώπου σε μια άσχετη στιγμή. Δηλαδή, mm. πώ αποκαλύπτεται ο χαρακτήρα της Ρωσίδας, της νεαρής αυτής, του βιολοντσέλου. Mm -hmm. Την ώρα που τρώει. Μάλιστα. Γιατί. Γιατί τρώει σαραγγικά. Τρώει <σχυ> <σχυ> Δεν θα φάει το σκύμπαν αυτή. <σχυ> <σχυ> το <κάτσε> παρα... Άρα, <σχυ> είναι ικανή ναι. να τα κάνει όλα. <σχυ> είναι ικανή να τα κάνει όλα αυτή. Χαίρομαι για, για το ότι, ενώ βλέπεις πάρα πολλέ ταινίε και θα περίμενε κανείς να τις βλέπεις λίγο τεχνικά, ιατρικά, με μια έτσι, ξέρεις, με έναν ένα τρόπο έχει, να υπάρχει. τη τεμαχί... Ενθουσιάζεσαι με τις ταινίες ακόμα, ενώ έχεις δει πόσε πόσες ταινίες υπολογίζεις ναι. ότι έχεις δει στη ζωή σου. Δεν τις δεν έχει σημασία. Χιλιάδε. Ναι, δεν έχει σημασία. Ναι. Ενθουσιάζε... Έχει τον ίδιο ενθουσιασμό όμω. Μα και τι του έτσι. λοιπόν, να σου πω κάτι. Υπάρχει ένα μύθο που δεν mm. συμφωνώ μαζί του, μάλλον mm. μια παραδοχή. Ότι η κριτική είναι επειδή μου αρέσει. Ναι. Είμαι αγούστου. Mm. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει αντικειμενική κριτική, ε, συνεπώ. Υπάρχει, υπάρχει. πώ υπάρχει. Ναι. Υπάρχουν κριτήρια, συγκεκριμένα κριτήρια. Ναι. Ομοιογένεια. Γιατί δεν δε συμφωνείτε αισθητική... μεταξύ σα. Αυτό δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαι <έτσι>, με αυτό. Ναι. Με ποιον κριτικό έχει καλύτερη συμφωνία. <σχ> Καμία, με κανέναν. Με κανέναν. Ναι. Καθένα έχει κάνει το δικό του. Mm <σχ> -hmm. Καταρχήν, εγώ το αποφεύγω. Όταν βλέπει μια ταινία, δεν με ενδιαφέρει ποιο την γύρει στην ταινία και ποιοι παίζουν την ταινία. Βλέπει κριτικέ. Δεν, δεν, δεν διαβάζω τίποτα. Δεν, διαβάζω από το Ιντερνετ τίποτα απολύτω. Λέω αυτό που πιστεύω εγώ. Δεν επηρεάζουμε με λίγα λόγια. Πιστεύει ότι ένα. Ε, κάποιο που αγαπάει. Προσπαθώ να μην επηρεαστώ. Ένα είναι φανατικό ή κάποιο ο οποίο δεν είναι φανατικό, αλλά πηγαίνει σινεμά κάποιε φορέ τον χρόνο. Πρέπει να διαβάζει την κριτική πριν πάει. Θα μα βλέπουν τώρα στην εποχή, θα κλείσουν την εποχή. Δεν θα μα βλέπουν, θέλουν να μα βλέπουν τώρα. Κάνε ό,τι μπορεί για να μα δουν. Α, τι να κάνω, αγδυθώ τώρα. Κάνε <σχ> και... όπω είχε κάνει ο Τόμ Κρού στην όπρα που είχε επιδείξει πάνω στον καναπέ. Έλα τώρα, μακάβε. <laughs> <τώρα, τώρα. laughs> λοιπόν, το εξαντλήσαμε το θέμα των σινεμά, νομίζω. Θα μήπως κλείσουν την... Και με, δεν μας βλέπουν τώρα, γυρίσουν. όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε έχουν σχέση μόνο με σινεμά. Όχι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λέει. Γιατί κάνω καλές συνεντεύξεις. Ναι, σωστό. <χω> <χω> διαβάζω τι δικέ σου. Όχι. Κάνει Κάνεις Οι συνδέξει σου είναι πραγματικά πολύ ωραίε. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν α. 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 Αλλά δεν ήρθαμε εδώ για να λογληφτούμε. Όχι, δεν κλείφω κανέναν. Ναι, ωραία. Ναι, ε, θέλω... μου για τον ντεκόρ, ότι είσαι λιγοστημένη κλπ. πάρα πολύ. Ναι, ωραία. Εάν μπορούσε τώρα ναι. να αλλάξει με ένα κουμπί κάτι που έχει σχέση με το Δανίκα, με το ότι είναι κριτικό κινηματογράφου, με το έχει ζήσει. Το... Τι. Μουσικό. Ακού πάρα, πάρα μου... πολύ μουσική είναι η αλήθεια. Πάρα mm. πολύ. Από mm. το πρωί το βράδυ μουσική. Mm -hmm. Θα γίνω μουσικό. Και είναι η βλακία μου που δεν έγινε μουσικό. Δεν ποτέ αργά. ποτέ δεν αργά, είναι αργά. Δεν να, να γράφω μουσική. Mm -hmm. Και το δεύτερο που mm -hmm. μετά νιώθω που δεν γράψει, δεν να γράψει και ένα, ένα μυθιστόρι με το κεφάλι μου έτοιμο. Και δεν μπορώ να το γράφει. Και ένα θεατρικό έχω ω κεφάλι. Μου. Δεν έχει την πειθαρχία να το κάνει. Δεν έχω την πειθαρχία, ναι. Και επειδή είναι πάρα πολύ με τη δημοσιογραφία. Ναι. Αλλά το έχω σκεφάλει με το μυθιστόρημα. Ναι. ναι Μήπω η δημοσιογραφία. Ένα θρίλερ, δηλαδή. Να κάνω... Μ' αρέσει πολύ το θρίλερ. Το θρίλερ είναι ε, ε, η κινητήρια δύναμη του σινεμά. Δηλαδή, αν υπάρχει αγωνία, τι θα γίνει μετά, τι θα γίνει μετά, τον έχει χάσει το αναπτύσσό. Η ταινία σου είναι θρύλερ ή η ταινία τη ζωή σου. Αν η, ζω... αν η ζωή σου ήταν ταινία θα ήταν θρύλερ κομεντή, κοινωνικό, κοινωνική ταινία. Θα τα ήταν σαν οδηγό αισιοδοξία. Το σι, Silver Linings Playbook. Ναι, μαρισπον, Με την... αυτό, Και Τι είναι το σινεμά τώρα. Να, μια ωραία ερώτηση που θα πρέπει να κάνει. Τι είναι το σινεμά. Είναι ο χαρακτήρα κάποιου ανθρώπου. Δηλαδή. Στο να σι... βλέπουμε μόνο. Πρόσεχε ναι. τώρα. Να βλέπουμε μόνο αυτέ τι ταινίε. Όχι, είναι λάθο. Όπω ο άνθρωπο έχει πάρα πολλέ ανάγκε. Εκείνη την ανάγκη να πάει στο καφέ, στο καφέ mm -hmm. να χορέψει, ναι. να ακούσει μουσική, να φλερτάρει. Mm -hmm. Δεν διαβάζω όλη τη μέρα, δεν είναι διανόμου όλη τη μέρα, έτσι. Mm -hmm. Πρέπει να βλέπει. Όχι, πρέπει. Και οι ταινίε που είναι ευχάριστε είναι πολύ καλέ μερικέ τραφούδε. οδηγό, εσύ... άλλη ταινία που αν τη δει, την έχω δει δέκα φορέ. Δεν είναι επιφανειακή η ταινία. Όχι. Υπάρχει μια άλλη ταινία, μια, κομοδ... μια κομεντή αμερικανική, που κάθε φορά που την βλέπω, τα πρώτη μία ώρα πέφτω κάτω τα γέλια. Λέγεται Night and day, το night. Ο υπότη με κάπα. Mm -hmm. ah. Τα ελληνικά λέγεται Επικίνδυνε σχέσει, κάπω έτσι. Yeah. Με τον Τόμ Κρού και την Κάμεροντία. Στην οθεσία του Μάνγκολτ. Είναι εξαιρετική. Η σκηνή που είναι μέσα στο πλάνο, πέφτει κάτω τα γέλια. Πάρα πολύ ωραία. Άλλη μια ταινία που σα προτείνουμε να δείτε. Ναι, υπάρχει αυτή. Είναι υπάρχει. του 2012 νομίζω. Και άλλε ταινίε που είναι κομμωδίε. Κωμοδ... Πολύ καλέ. Θα ήταν λοιπόν η ζωή οι σου. Ταινίε του Μπεν Στήλερ α πούμε, δεν είναι καλέ. Ε, Μερικέ φορέ ε, παρά, okay, όλες, παρά όλες. είναι χαβαλέ για ναι, μένα. Δεν λέω όλε. Ναι. Η, η ζωή σου λοιπόν θα ήταν σαν τον οδηγό αισιοδοξία. Περίπου αυτό μια θα Μια γλυκόπικρη ταινία. Ναι, αυτό. Μια ερωτική Τικρο... σχέση επίση. Ναι. Περίεργη. Μια υπάρχει. Τρέλα. υπάρχει μια τρέλα. Είναι τρελό ο πρωταγωνιστή. Ο ρόλο είναι. είναι τρελή. Και αυτή είναι τρελή. Ναι. Ναι. Αλλά αυτή, τι τρέλα ήταν αυτή όμω. <laughs> το πάθο που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Το πάθο. Έχει πάθο. Μην το ξεχνά το πάθο. Πάθο. Αγαπητή Αθηνάγητή, το πάθο που να κάνει τίποτα ζωή Πάθος. Είσαι Και Αυτό που λένε πέρατος. τώρα με τα διπλώματα, mm -hmm. με τα καλλιτεχνικά. Είτε, ναι. Είναι δυνατόν ο καλλιτέχνη να καταξιώνεται με το, το δίπλωμα. Όχι, αλλάξή, άλλο, άλλο, τι καταλαβαίνω. Κατάλαβα αυτό μου είπε. Ναι. Η καταξίωση γίνεται στο σανίδι του θεάτρου. Ναι. Δεν μπορεί να έχει πάρει 150.000 διπλώματα. Εάν δεν σε θέλει, το σανίδι δεν είσαι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλάξή, τι σκέφτεται τώρα κάποιο ο οποίο μπορεί να σπουδάσει θέατρο όπω εσύ σπούδασε σινεμά. Σκεφτείτε ότι γιατί κάποιο συνάδελφό μου Αμερικάνο μπορεί να πάει στο Τζούλιαρντ, α πούμε, που είναι ένα ανώτατο ίδρυμα. Είναι. Και εγώ δεν μπορώ να σπουδάσω ε, θέατρο στον ανώτατο βαθμό που μπορεί κάποιο να σπουδάσει προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό. Δεν είναι αυτό μια, ανισότητα. Εκεί λοιπόν το δίνω στου ηθοποιού. Έχουν δίκιο. Δεν μπορούν βέβαια όλε οι σχολέ να γίνουν ΑΕΠ. Δεν διαφωνώ με αυτό, διαφωνώ με ναι. αυτό που λε. Όμω τελικά όμως, το γλυκό κριτή είναι αυτό. Είναι αν τελικά το σανίδι ή η ταινία ή ο φακό σε θέλει. Ή αν δεν σε θέλει, σε πετάει έξω τελείω. Δεν πάει να είσαι ιερωμένη του, παραγού, του μεγάλου παραγωγού ή κόρη του. Mm -hmm. δεν, τα δε, δε, λε, mm -hmm. τελείωσε. Έχει τελειώσει. Δεν φαίνει εισιτήρια, δεν, δεν σε δει ο κόλπο, τελείωσε. Αυτό είναι απο... Και ο μεγαλύτερο κριτή, να το ξέρει αυτό, Αθήνα, γιατί φαντάζομαι θα το ξέρει για την ταινία, για οποιαδήποτε ταινία, οποιοδήποτε εργοτέχνη, οποιοδήποτε. Ε, Ζωγραφεί τα πάντα, είναι ο χρόνο. Mm -hmm. Ό,τι και να γράψει. Άρα δεν τα εισιτήρια. Γιατί υπάρχουν... Ο χρόνο είναι. Άντεξε ναι, το χρόνο. Ναι. Δηλαδή, αν τη δεις τώρα μια ταινία του πριν από και πριν από 20 χρόνια, τη βλέπει τώρα. Είναι σημαντική. Δεν Πολ... τη βλέπεις, ναι. Δεν βλέπετε πέταμα. Ναι. Είναι για πέταμα. Πολλέ όμω μεγάλε ταινίε μπορεί να είναι εμπορικά. Εμπορικέ. Ναι, αποτυχημένε. Όπω. Δεν ξέρω, ρωτάω εσένα. Κοίταξε, κάθε ταινία έχει το κοινό τη. Δεν είναι όλε τι ταινίε για όλο το κοινό. Μόνο τα blockbuster, τα αμερικανικά που απευθύνονται στην πιτσιρικαρία. Ναι. Όπω και εμεί στην πιτσιρικαρία βλέπαμε τέτοιε ταινίε. Mm -hmm. Πέρασε η ώρα. Okay. Ταυτόχρονα όμω, ο θεατή εκείνο που είναι καλλιεργημένο, κάπω καλλιεργημένο, όχι καλλιεργημένο, δεν είναι σωστή λέξη, που είναι περίεργο. Ναι. Εγώ, α πούμε, πολύ μικρό έβλεπα τον Αντωνιό, δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Αλλά μ' άρεσε που δεν καταλάβαινα. Ναι. Να σου πω γιατί. γιατί. Καταλαβαίνει τον απέναντί σου. Εγώ μπορώ να σε καταλάβω εσένα. Μερικέ φορέ ναι, μερικέ Το ανεξερεύνητο είναι αυτό που σε εγκριγκάρει. Ναι. Γιατί να θέλουμε να καταλάβουμε μια ταινία. Γιατί να θέλουμε να την ξεκλειδώσουμε. Γιατί να θέλουμε να τα προσγειώσουμε όλα με δική, στο δικό μας επίπεδο. Που είναι κάτι άλλο που μας ξεφεύγει. Εκεί όμως, να είσαι πως τα πράγματα νερούνται ταυτόχρονα, δεν θέλω να συμπεριδέψω. Καθόλου, ακούω. Ναι, εκεί όμως παρεμβαίνουν διάφοροι τύποι που ψαρεύουν στα θελάνωρα, που παριστάνουν τους ο, διανοούμενους, τους και κάνουν Πατάτε, Πατάτες Πατάτε, Ναι. Άρα οι πατάτε σκοντρέ προέρχονται και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Το δεύτερο που θέλω να σου πω είναι ποτέ μην κοιτάμε τη γεωγραφική προέλευση τη ταινία. Πάμε που κάνουν πολλοί Έλληνε θέατε. Δηλαδή σου λέει από το Ιράν είναι. Το Ιράν. Όχι, κακή. Οι περισσότεροι λένε κακή. Μερικοί λένε καλή. Κάτσε ρε παγκαστά δεν την ταινία πρώτα. Το Ιράν είχε ένα μεγάλο σκηνοθέτη. Τον Αζγκάρ Φαραντί. Ο χωρισμό η ταινία του έχει επηρεάσει όλο το Αμερικάνικο σινέμα. Και πήγε για Όσκαρ. Ιράν. Το Ιράν, έτσι. Έχει και άλλου σκηνοθέτε το Ιράν. Γιατί έχει έναν πολιτισμό. Mm -hmm. Αυτός, Αυτό ξέρει τι μου έλεγε. Ο... Τον είχα γνωρίσει κανεί ο Φαραντί. Mm -hmm. Του μίλησαμε για την λογοκρισία. Και λέει: Εμένα μου αρέσει η λογοκρισία. έτσι του λέω: Γιατί η λογοκρισία σε βάζει να ψάχνει τρόπου. Για... Ναι. Να κάνει συμβολικό σου Όχι συμβολικό. Να πει άλλα πράγματα με άλλο τρόπο. Ναι. Άρα προσθέτει ένα επίπεδο η λογοκρισία. Μπράβο, ναι, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, τι δεν ξέρουμε για σένα. Είμαι ιδανικά. Τι είναι τι δεν ξέρουμε για σένα. Τι δεν ξέρουμε. Πολλά δεν ξέρει. Και ούτε θέλω να μάθει. Έχω μάθει πράγματα. πράγματα. Έχω μάθει. Θέλει να μιλήσουμε για την προσωπική ζωή, σε παρακαλώ. Θέλει να σου πω κάτι. Στο σούπερ μάρκετ έχω μάθει τι κάνει. Τι κάνω. Στο σούπερ μάρκετ. Τι κάνω. Καμιά φορά στο σούπερ μάρκετ έχω μάθει ότι αν σε συγκινήσει η περίπτωση κάποιου ανθρώπου στο ταμείο. Ποιο σούπερ μάρκετ. δεν πίνω στο Πηγαίνω σε έναν πολύ μικρό. Πληρώνει το λογαριασμό. Τι δεν Δεν το έχει κάνει αυτό. Όχι, δεν μου κάνει τίποτα. Να... Λέω αστεία. Ε, Πηρεάζω τον κόσμο. Αυτό κάνω. Είμαι από μικρό παιδί. Ήμουν πειραχτήρι και στο σχολείο μου. Το ναι. έχει κάνει αυτό που λέω, αλλά εντάξει. Έλα, Έχω δέξω. γίνει πειραχτήρι. Μπορεί να λέω διάφορα. Πηρεάζει τον αραβικό και δεν καταλαβαίνει ο άλλο. Αν αυτά που λέει είναι αστεία, είναι σοβαρά. Mm -hmm. ναι, ήταν, έτσι. Και είσαι και αθιρόστομο. Ναι, mm -hmm. πειραχτήρι. Λίγο πράγματα που. Γιατί ξέρει, με, με, ενοχλεί πολύ όταν σε βλέπει κάποιο σου λέει Πώ είσαι, τι κάνει. Δηλαδή αυτέ τι κοινοτοπίε. Mm -hmm. Βρίζει όταν σε ρωτήσουν κάτι ναι. τέτοιο. τέτοιο. Λέω ρε Παχασέ, γιατί μου λε τι κάνω. Με βλέπει. Τι να πει, τι κάνω, τι να πει, τι κάνω. Αυτέ είναι οι κοινοτοπίε. Γιατί δεν αφήνει κάποια πράγματα να πέσουν. Να πέσουν πού, κάτω στον πάτωμα. Ναι. Να τα αφήσω όλε. Mm -hmm. Να αφήσει μια εκκρεμότητα όπω το σινεμά αυτή. Οι εκκρεμότητε που σου αρέσουν. Ναι, να κλείσουμε την εκπομπή με μια εκκρεμότητα. Δικιά μου. Ε. Να μην πούμε κάτι στο τέλος. Ναι. Σ σας αφήνουμε μια κεμμάτια. Σας και αφήνουμε μάτια. έτσι, ναι. Γεια σας.